δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις και λοιπές διατάξεις. Αυτός είναι ο τίτλος του νομοσχεδίου και δεν αφήνει βέβαια την παραμικρή αμφιβολία για το πού στοχεύει. Στο στόχαστρό του μπαίνει κάθε εργατική λαϊκή κινητοποίηση, κάθε λαϊκή διαμαρτυρία χωρίς εξαίρεση. Πρόκειται για ένα ακόμα νομοθέτημα προληπτικής καταστολής των αγώνων του λαού και εξ αυτού του λόγου και μια ιδιότυπη προαγγελία κλιμάκωσης της αντιλαϊκής πολιτικής το επόμενο διάστημα, ένα νομοθέτημα ανάμεσα στα τόσα και τόσα που ψήφισαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Την άθλια διάταξη για την απαγόρευση των κινητοποιήσεων κατά των πληστηριασμών που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια διάταξη που φυσικά εξακολουθεί να ισχύει και επί Νέας Δημοκρατίας κανονικότατα και με την οποία διάταξη οι κινητοποιήσεις ενάντια στους πληστηριασμούς των λαϊκών κατοικιών διώκονται ως ιδιώνυμο αδίκημα. Εδώ, κύριε Τζανακόπουλε, ποιος είναι άραγε ο εσωτερικός εχθρός? Ή μήπως να θυμηθούμε το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο περιορίζεται ακόμα περισσότερο, ακυρώνεται επί της ουσίας, το δικαίωμα στην απεργία, νόμος που αξιοποιείται κατάλληλα από τη μεγαλοεργοδοσία και τα τσιράκια της και λειτουργεί φυσικά και με τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γενάρης του 2018 ήταν, δεν πάει και πολύ καιρός, και ακόμα ηχούν στα αυτιά μας τα τότε επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ που αναμασούσαν τη γνωστή αντιδραστική θεωρία των μειοψηφιών που ταλαιπωρούν τον κόσμο και στα οποία επιχειρήματα υπερακόντιζαν τότε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ψήφιζαν βεβαίως με χαρά, αν θυμάστε τη συγκεκριμένη διάταξη. Ποιος ήταν τότε ο εσωτερικός εχθρός, κύριε Τζανακόπουλε? Τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα περί μειοψηφιών επαναλαμβάνουν και σήμερα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μπορούμε βεβαίως να θυμηθούμε και τον τρομονόμο λίγο παλιότερα που ψήφισε το 2004 η Νέα Δημοκρατία και τον οποίο τρομονόμο και το ΠΑΣΟΚ κοινά αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο εφάρμοσαν κανονικά αλλά και εμπλούτησαν περαιτέρω και με άλλα ανάλογα νομοθετήματα. Τρομονόμοι οι οποίοι αποτελούν τη ρίζα, την αφετηρία, τη μήτρα των ρυθμίσεων περί της λεγόμενης ριζοσπαστικής βίας και τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί αθώους ανθρώπους χωρίς κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο. Εδώ όμως στη ριζοσπαστικοποίηση να σταθούμε λίγο, γιατί η αντιμετώπιση της αποτελεί την καρδιά του νομοσχεδίου, καρδιά που βρίσκεται στο άρθρο 19. Συστήνεται λοιπόν με το νομοσχέδιο κοντζάμ διεύθυνση πρόληψης της βίας, αρμοδιότητα της οποίας είναι η επιστημονική μελέτη και ανάπτυξη δράσεων που αφορούν ιδίως την πρόληψη διαφόρων μορφών και εκφάνσεων της βίας, όπως ιδίως η ριζοσπαστικοποίηση και ο βίαιος εξτρεμισμός, η ενδοοικογενειακή και η έμφυλη βία, η ενδοσχολική βία και ο σχολικός εκφοβισμός καθώς και η ρατσιστική βία. Όλα στο μίξερ λοιπόν, όλα στο ίδιο τσουβάλι. Και κάπως έτσι η ριζοσπαστική σκέψη, οι ριζοσπαστικές ιδέες, οι πραγματικές και όλα όσα εναντιώνονται στη δικτατορία του κεφαλαίου όπου ζούμε, όχι μόνο ποινικοποιούνται, αλλά και φτάνουν να ταυτίζονται ακόμα και με την ενδοοικογενειακή ή την έμφυλη βία. Και να μας μιλάτε και από πάνω στο ίδιο άρθρο το 19 και για επιστημονικές αναλύσεις. Έλεος. Λοιπόν, κοιτάξτε, αφήστε ήσυχη την επιστήμη και πείτε ότι όλα αυτά τα νομοσχέδια δεν είναι εφευρέσεις ούτε του Χρυσοχοΐδη, ούτε του Μητσοτάκη, όπως δεν ήταν ούτε του Τσίπρα, ούτε του Καραμαλή παλιότερα, παρά υλοποιούν τις σχετικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση ανοιχτά μιλά στις εκθέσεις της για τον κίνδυνο της δημόσιας ασφάλειας, ξέρετε από τι?
από τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας του λαού. Ή κατά τα άλλα, Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας όπως αυτοπροβάλλεται. Και ακόμα πιο ανοιχτά και πιο συχνά αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση τσουβαλιάζει τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος με την τρομοκρατία και την ιδεολογία της βίας, διαμορφώνοντας έναν πολυπλόκαμο μηχανισμό καταστολής, ιδεολογικής πίεσης, χαφιεδισμού, κράτικου αυταρχισμού με στόχο τη λεγόμενη απορριζοσπαστικοποίηση, δηλαδή την υποταγή και την ενσωμάτωση στο βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα. Και βεβαίως αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον πιο επίσημο τρόπο να εξισώνει τον ναζισμό-φασισμό με τον κομμουνισμό, αποδεικνύοντας ότι αυτό που την καίει πραγματικά είναι η απελευθερωτική κομμουνιστική ιδεολογία και βέβαια εκείνη η δράση ακριβώς η οποία κατευθύνεται στην ανατροπή του σάπιου και βάρβαρου συστήματος που ζούμε. Θα χρειαστώ μόνο ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Όσο θέλετε, κύριε Δελή. Να λοιπόν γιατί το άρθρο, για το άρθρο μάλλον 19 του νομοσχεδίου της Νέας Δημοκρατίας που μιλάει για την αντιμετώπιση αυτής της ριζοσπαστικοποίησης, γι' αυτό το άρθρο τα υπόλοιπα αστικά κόμματα είτε κάνουν επικοδομητικές παρατηρήσεις όπως το Κινάλ, είτε έχουν καταπιεί κυριολεκτικά τη γλώσσα τους όπως ο κατά τα άλλα λαλίστατος ΣΥΡΙΖΑ για το άρθρο αυτό. Όλα και όλα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, κορώνα στο κεφάλι σας την έχετε όλοι σας και αυτή σας καθοδηγεί πώς να την κακοκαρδίσετε. Λοιπόν, ένα νομοσχέδιο, ακούστε, το οποίο επιδιώκει να συκοφαντήσει τους λαϊκούς αγώνες και να θέσει υπό απαγόρευση κάθε κινητοποίηση μέσα από διατάξεις λάστιχο, τις οποίες θα ερμηνεύει η αστυνομία, καθώς και άλλοι μηχανισμοί καταστολής. Ένα νομοσχέδιο, το οποίο ανοίγει το δρόμο για κάθε είδους προβοκάτσιες μέσα από την κατάπτυστη διάταξη περί αντικειμενικής αστικής ευθύνης των διοργανωτών μιας συγκέντρωσης, οι οποίοι πρέπει να αποδείξουν κυριολεκτικά ότι δεν είναι ελέφαντες, δεν παίρνει καμιά βελτίωση. Η θέση του είναι στο καλάθι των αχρήστων και κανείς να μην ξεχελαστεί. Και πάντως εμείς, ξέρετε, δεν μασάμε από την ύπουλη κυβερνητική προπαγάνδα ότι τάχατες αυτό το αντιδραστικό νομοσχέδιο δεν αφορά τους οργανωμένους και περιφρουρημένους αγώνες του ταξικού κινήματος. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Το μαρτυρά αυτό και η πολύχρονη πείρα του ταξικού κινήματος που λέει ότι για αυτούς τους αγώνες είναι τελικά που προορίζονται αυτά τα κατασταλτικά μέτρα, ακόμα και όταν επιλέγεται η κλιμακούμενη εφαρμογή τους. Και γι' αυτό ακριβώς είναι που και αυτό το νομοθέτημα ο λαός με την πάλη του θα το ακυρώσει στην πράξη, όπως έκανε και με τόσους και τόσους παρόμοιους νόμους στο παρελθόν. Κανείς άλλωστε δεν μπορεί να σταματήσει την ατμομηχανή της ιστορίας, την ταξική πάλη. Ευχαριστώ.